Εκρηκτικό ήταν το κλίμα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του νεοεκλεγέντος Προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη, που ξεκίνησε εξαπολύοντας τα πειρά του στην εσωκομματική του αντιπολίτευση. Δεν δώσαμε αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Πώς να τη δώσουμε, μεταξύ τοπικών νομισμάτων και δηλώσεων Κατρούγκαλου? Πώς? Άλλο η κουλτούρα της δημοκρατίας και άλλο η κουλτούρα της αυτοκτονίας. Δεν ήταν λίγες οι στιγμές που εκφράστηκαν έντονες αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του Προέδρου, με τον Παναγιώτη Ρήγα να παρεμβαίνει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ακούστε, δεν πειράζει. Σεβαστείτε λοιπόν αυτό το οποίο υπηρετούμε όλα αυτά τα χρόνια. Μη με αναγκάσετε, μη μας αναγκάσετε να ζητήσω να αποχωρήσουν από την αίθουσα αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε στην αποφασή του να βάλει σε δημοψήφισμα την πρότασή του για τις διαγραφές των Φίλης, Κουρλέτη, Βίτσα και Τζουμάκα, ρίχνοντας φαρμακερά βέλη στην Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος. Ποια η λύση όταν τα όργανα διστάζουν ή φαίνονται να διστάζουν να πάρουν αποφάσεις? Τώρα σας καλώ να δώσουμε απάντηση, όχι ευχή. Σας καλώ να εκφράσουμε θέση, όχι επιθυμία. Με μια μεγάλη, ηχηρή πλειοψηφία από αυτό το όργανο, που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Θέση ότι αυτά τα άτομα που έχουν πει αυτές τις ύβρις και δεν αξιώθηκαν να σκευάσουν, δεν φέρουν την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία και δεν μπορεί να εκπροσωπούν το κόμμα. Μόλις έκλεισαν οι κάμερες, ξεκίνησε ο μίλος στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την Ομπρέλα, την ομάδα Αχτσιόγλου και το δίκτυο του Διονύση Τεμπονέρα να ζητούν ψηφοφορία για το δημοψήφισμα, με την πρόταση να μην γίνεται αποδεκτή και τα στελέχη να αποχωρούν από τη συνεδρίαση. Το Προεδρείο με πλειοψηφία 4-3 δεν δέχθηκε καν να μπει η πρότασή μας στη ψηφοφορία. Δηλαδή το Προεδρείο αποφάσισε ότι όλα αυτά θα γίνουν στο τέλος, άρα θα συνεχίσει να υπάρχει σκιά πάνω από τους συντρόφους και άρα αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε. Κατά τη γνώμη μου, κατά πλειοψηφία εντός της αιθούσης, πλειοψηφικά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ήθελαν να λυθεί αυτό το θέμα. Είτε να αποσυρθεί, ξαναλέω, είτε να καταψηφιστεί. Η δημοκρατική λειτουργία αυτού του οργάνου, που είναι και το όργανο που εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα καταπατήθηκε βάναυσα. Είναι μια πρόταση βαθιά διχαστική, είναι μια πρόταση αντιδημοκρατική. Υπό την έννοια αυτή, ζητήσαμε την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης πρότασης ή να τεθεί το θέμα στην κρίση του ανώτατου οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ της Κεντρικής Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ράνια Σβίγκου και ο αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλιάδης τάχθηκαν κατά του δημοψηφίσματος. Όλα φαίνεται να τα συζήτησαν χθες που συνέφαγαν με τον πρόεδρο σε εστιατόριο στον Μπουρνάζη. Αντίθετη στο δημοψήφισμα εμφανίστηκε και η Όλγα Γεροβασίλη. Στην αρχή της διαδικασίας μπήκε θέμα με βάση τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου για περί διαγραφών δημοψηφίσματος κλπ. Να τεθεί σε μια αρχική ψηφοφορία και μετά αυτό τον όρο να συνεχίσει η διαδικασία. Η δική μου παρέμβαση ήταν στο ότι αυτό δεν είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα, είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Την οργή του Ευκλήδη Τσακαλώτου προκάλεσε η φράση του Στέφανου Κασελάκη για αριστερόμετρα και υπονομευτές. Αλλά τα αριστερόμετρά τους ούτε 0,3% δεν θα πάρουν. Γιατί όσο εκείνοι θα κάνουν δίθεν αριστερή πολιτική, με τεράστια κείμενα γεμάτες αόριστες σάλτσες, η δική μας αριστερά θα επαναφέρει το κράτος δικαίου. Έχω υποστηρίξει το κόμμα του 32, του 17 και θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι θα υποστηρίξω και το 3 και το 0,3%. Συζήτηση υπό την απειλή διαγραφών και δημοψηφίσματος, δηλαδή λιντσάρισμα, δεν μπορεί να γίνει. Να μιλάς για πέμπτη φάλαγγα, αυτό από αριστερό άνθρωπο δεν το έχω ακούσει. Ο Στέφανος Κασελάκης επέμεινε ότι η διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει χρόνια και πρέπει να σταματήσει εδώ. Ας μην κοροϊδευόμαστε, η διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει εδώ και χρόνια. Θυμηθείτε πόσες φορές ο Αλέξης Τσίπρας, την ώρα που έκανε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, έτρεχε να μαζεύει άστοχες δηλώσεις που έβλαπταν το ΣΥΡΙΖΑ και ουψαλίδιζαν ή γκρέμιζαν τα ποσοστά του. Πόσες φορές ένας ηγέτης όπως ο Αλέξης είδε το πολιτικό του μέγεθος να κοντένει από μικρούς ανθρώπους. Σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αυτά τα στελέχη θα είχαν διαγραφεί μέσα σε μερικά λεπτά, σε μερικές ώρες. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχιστεί και αύριο.
Σύνδεση τώρα με τον Γιάννη Ανιφαντή που βρίσκεται στους Αμπελόκηπους όπου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και Γιάννη, το εκρηκτικό κλίμα φάνηκε με το καλημέρα από τη στιγμή δηλαδή που ανέβηκε στο Βήμα για να μιλήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς, Γιάννη, και το κλίμα φάνηκε ότι ήταν ηλεκτρισμένο ήδη από νωρίς πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Καθώς εδώ, στον προάβλιο χώρο του ξενοδοχείου, είχαν συγκεντρωθεί μέλη του κόμματος αλλά και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που περίμεναν να υποδεχθούν τον πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος καθυστέρησε περίπου 2 ώρες ώστε να φτάσει εδώ στο ξενοδοχείο όπου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Όταν ωστόσο έφτασε και ανέβηκε στο Βήμα προκειμένου με την εισήγησή του να ξεκινήσει η συνεδρίαση, το κλίμα έγινε εντόνως πολεμικό, μπορούμε να το πούμε. Καθώς ο κύριος Κασελάκης, ενώ μιλούσε, βρίσκονταν από κάτω υποστηρικτές του που τον χειροκροτούσαν. Ωστόσο, υπήρχαν και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που διαφωνούσαν μαζί του από την εσωκομματική αντιπολίτευση και του απαντούσαν ενώ ο ίδιος πραγματοποιούσε την ομιλία του. Ταυτοχρόνως, να σου πω ότι ήταν πολύς ο κόσμος που ήθελε να μπει μέσα στην συνεδριακή αίθουσα που δεν χωρούσε και όλο αυτό δημιουργούσε ένα κλίμα μεγάλης έντασης. Πολύς ήταν ο κόσμος που ήθελε να μπει, αλλά από ένα σημείο και μετά ήταν αρκετοί εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να βγουν, με αποτέλεσμα μετά την αποχώρηση της ομπρέλας της κυρίας Αχτσιόγλου και του κυρίου Τεμπονέρα να αρχίζει να τίθεται ζήτημα ακόμη και για την απαρτία των μελών που συνέχιζαν να συνεδριάζουν. Ακριβώς, και περίπου στις 4, οπότε και έφυγαν οι 4 ομάδες, ξεκίνησε αυτή η αριθμητική, αν μπορούμε να πούμε, κατά πόσοι δηλαδή έφυγαν και αν υπήρχε απαρτία προκειμένου να συνεχίσει η συνεδρίαση. Η πλευρά της Κεντρικής Επιτροπής λέει ότι έφυγαν περίπου 85 με 90 άτομα. Από την άλλη πλευρά, η εσωκομματική αντιπολίτευση λέει ότι έφυγαν περίπου 160 άτομα. 300 είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να πούμε στους τηλεθεατές μας. Επομένως, απαιτείται παρουσία 151 τουλάχιστον. Ακριβώς. Και μέχρι αυτήν την ώρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής συνεχίζεται κανονικά. Να σου πω τώρα ότι λίγο πριν αποχωρήσουν οι 3 ομάδες της ισοκομματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος από την πλευρά, από την ομάδα της Έφης Αξιόγλου, κατέθεσε μια πρόταση μομφής κατά του Προεδρείου, που δεν δεχόταν την πρόταση που είχαν φέρει οι άλλες 3 ομάδες. Δηλαδή να γίνει μια ψηφοφορία για το δημοψήφισμα που φέρεται να προτείνει ο κύριος Κασελάκης για τους 4 διαγραφέντες. Πρόταση Μομφής, η οποία δεν πέρασε και στη συνέχεια αποχώρησαν οι 3 ομάδες της ισοκομματικής αντιπολίτευσης από την συνεδρίαση. Και μια παρέμβαση του κυρίου Πολάκη, ο οποίος υποστηρίζει ανοιχτά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είπε λοιπόν ευθέως ο κύριος Πολάκης ότι είναι υπέρ των διαγραφών. Ναι, ο κύριος Πολάκης, ανεβαίνοντας στο Βήμα εδώ, πήρε σαφής θέση υπέρ των διαγραφών, τονίζοντας πως πρέπει να υπάρχει στην πολιτική απόφαση που θα ψηφιστεί αύριο κατά τον τέλος των διεργασιών μια καταδίκη ότι οι δηλώσεις των στελεχών είναι ασύμβατες, ότι τέτοιες δηλώσεις όπως αυτές των 4 είναι ασύμβατες με την ιδιότητα του μέλους. Ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη να υπάρξει μια κυβερνόσα αριστερά και όχι ένα μικρό κόμμα όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω, Γιάννη, κλείνοντας, ότι η συνεδρίαση μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζεται κανονικά. Περιμένουμε να τελειώσει λίγο πριν από τις 9 απόψε. Αύριο οι εργασίες θα ξεκινήσουν περίπου στις 11, ούτως ώστε μέχρι το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα να έχουμε την ψήφιση της πολιτικής απόφασης. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Ανιφαντή.